Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, για ακόμα μια φορά εδώ στους δημιουργικούς διαλόγους με τον ιατρό και συγγραφέα Βασίλη Τσακλή. Χαίρετε και από μένα. Και τον Αργύρη Μάντη. Σήμερα θα μιλήσουμε για την γέννηση του Ιησού. Και ο λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσε εν ημίν, μας αναφέρει ο Ιωάννης. Ιδού το μέγιστο σκάνδαλο της ιστορίας, η ενανθρώπιση του Θεού Λόγου, που υπερβαίνει κάθε δυνατότητα ανθρώπινης κατανόησης. Η αρχαιολογική φιλοσοφία είχε αποφανθεί πως Θεός και άνθρωπος είναι αδύνατο να αναμειχθούν, αλλά η Θεία Πανσοφία οικονόμησε αυτή την υπέρβαση και οι δύο φύσεις δεν αναμείχτηκαν απλώς, αλλά συναντήθηκαν και ενώθηκαν στο πρόσωπο του Χριστού, ασυγχύτως, ατρέπτος, αδιαιρέτος και αχωρίστος. Η σάρκωση του Λόγου αποτελεί το επίκεντρο της πίστεώς μας, ότι η Θεία Σάρκωση απέβλεπε στη σωτηρία του ανθρώπου, αναφέρεται ρητά και στο ιερό σύμβολο της πίστεώς μας, τον διημάσους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατερθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Η σάρκωση του Λόγου, σύμφωνα με όσα λέγονται πιο πάνω, είναι μια μετατόπιση του Λόγου από τον ουρανό στη γη. Η ενανθρώπιση δεν είναι μια τοπική μετάβαση, αλλά μια θεϊκή συγκατάβαση, με την έννοια ότι ο Λόγος, χωρίς να χάσει το θείο του αξίωμα ως δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, μπήκε θεληματικά σε μια καινούργια φάση ζωής, προσλαμβάνοντας στο πρόσωπό του την φύση του ανθρώπου, πράγμα που συμπίπτει και με τη Θεία του Κένωση. Στο αίδιο πρόσωπο του Λόγου ενώθηκαν εξ άκρας συλλήψεως η Θεία Φύση και η ανθρώπινη, που δέθηκαν στενά σε μια περιχώρηση βαθιά και πραγματική, ασύγχυτη και αδιαίρετη. Το βρέφος τούτο είναι αυτό περί το οποίο ο Ευαγγελιστής ομιλεί, είναι ο Λόγος του Θεού, ο οποίος έγινε σάρξ και έλαβε μορφή ανθρώπινη. Ο μονογενής Υιός του Θεού, ο οποίος έγινε Υιός ανθρώπου, ο Θεός, ο οποίος έγινε άνθρωπος. Μάλιστα, πολύ ωραία. Και τώρα να προχωρήσουμε λιγάκι σε κάποιες περιγραφές που ίσως ο κόσμος δεν γνωρίζει. Αν δεν διαβάζει κανείς λίγο θεολογία, πρέπει να διαβάζει οπωσδήποτε θεολογία, γιατί η θεολογία μας βάζει ένα άλλο είδος διάνοιας στον άνθρωπο και δεν έχει καμία, όχι καμία, αλλά δεν έχει πολύ μεγάλη σχέση με την κοσμική θεολογία. Δηλαδή ο κόσμος σου λέει να γίνεις πλούσιος, το Ευαγγέλιο σου λέει να μην γίνεις πλούσιος, να είσαι, ας πούμε, να έχεις τα προζήν. Αυτό το λέω σαν παράδειγμα, αλλά πολλά και πολλά άλλα πράγματα έτσι συμπληρώνονται από εκεί, από τη θεολογία, διότι η θεολογία είναι λόγος του Θεού. Το Ευαγγέλιο είναι λόγος του Θεού, το οποίο δίδεται στους ανθρώπους για να το μελετήσουν, να πάρουν αρχές και τρόπο ζωής από εκεί, για να μην κάνουμε τα λάθη, τα μεγάλα που κάνουμε εμείς οι άνθρωποι, και να κάνουμε καλύτερη ζωή μεταξύ μας, οπότε και η κοινωνία θα διορθωθεί και θα είναι μια αγγελική κατάσταση πάνω στη γη, αν οι άνθρωποι ακολουθούσαν τις εντολές του Θεού. Τώρα, να δούμε για πρώτη φορά πότε έγινε νήξη για την παρουσία του Θεού στον κόσμο σαν άνθρωπο. Είναι το Πρωτοευαγγέλιο, το έχουμε πει και άλλη φορά, αγαπητέ Αργύρη, αλλά καλό είναι να το παραλαμβάνουμε. Είναι αυτό που ο Θεός Πατέρας λέει στους πρωτοπλάστους, στον Αδάμ και στην Εύα, ότι θα θέσω έχθρα ανάμεσα στον όφη, στο φίδι, στον σατανά δηλαδή, και στο σπέρμα της γυναικός. Ακατανόητο ρήμα το σπέρμα της γυναικός, τι θα πει αυτό. Σιγά σιγά όμως ο κόσμος, μετά τη γέννηση του Χριστού, κατάλαβε ότι αυτή η προφητεία αφορούσε τον Ιησού Χριστό, ο οποίος συνέτριψε τη δύναμη του διαβόλου, διότι ανάφηνε το διάβολο που είχε αλωνίσει τότε στις εποχές. Θυμόσαστε τη ρωμαϊκή εποχή, τι κακό είχε γίνει, ας πούμε, τους ανθρώπους, που ένας έτρωγε τον άλλον, τους ρίχνανε στα θηρία κλπ. Κλπ. Είχε εξαγριωθεί η ανθρωπότητα σε μεγάλο βαθμό. Και αν συνεχιζόταν αυτό, δεν θα έμενε άνθρωπος επάνω στον πλανήτη. Αυτό λέγεται πρωτευαγγέλιο. Δηλαδή έγινε γράφτηκε πριν από τα Ευαγγέλια και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, αφού έγινε στον Παράδεισο.
Λοιπόν, ο Χριστός λοιπόν έχει, αγαπητοί αδελφοί, 330 προφητείες μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, εκτός από τις προφητείες που έχουν κάνει οι Έλληνες, οι Πέρσες, οι Άραβες, μέχρι και οι Μεξικανοί έχουν κάνει προφητείες, μέχρι και οι Κινέζοι έχουν κάνει προφητείες για κάποιον που θα έρθει. Δεν ήξεραν τον Χριστό οι Κινέζοι, αλλά από μέσα από την ψυχή τους έβγαινε αυτή η ανένδοτη, πώς να πω, δίψα του να έρθει κάποιος λυτρωτής, ρε παιδί μου, σε αυτόν τον κόσμο, σου λέει, διότι αυτός ο κόσμος δεν πάει καλά, καταλαβαίνουν ότι κάτι φταίει σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι λοιπόν αποδείχθηκε αυτή η φράση που είχε πει ο Ιακώβ στο γιο του Ιούδα, όχι τον Ιούδα της, να μην τον μπερδέψουμε τον ένα Ιούδα, έχουν διαφορά, 1000 χρόνια ένας από τον άλλο, τον προδότη τον Ιούδα, δεν είναι αυτός. Είναι ο πρώτος Ιούδας, ο οποίος αναφέρεται από τον πατέρα του, ότι του λέει ο πατέρας του προφητικά, γιατί είχε 12 γιους και πριν πεθάνει τους έδωσε προφητείες. Το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε σε αυτόν και έδινε προφητείες, οι οποίες βγήκαν βέβαια. Γι' αυτό θεωρούνται προφήτες αυτοί οι άνθρωποι. Τους είπε λοιπόν, του είπε ότι από σένα θα γεννηθεί η προσδοκία των εθνών, όλων των εθνών. Πράγμα που δεν το θέλανε βέβαια οι Εβραίοι, ξέρετε. Γιατί οι Εβραίοι ήταν, πώς να πούμε, όχι λαϊκιστές, ήταν τοπικιστές. Δεν θέλανε οι άλλοι λαοί να έχουν το Μεσσία. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν έγινε αυτό το πράγμα. Είπε λοιπόν εκείνος ότι θα είναι η προσδοκία των εθνών. Όλα τα έθνη δηλαδή προσδοκούσαν. Τώρα να πούμε λίγο και να δώσουμε το λόγο στον Αργύρη ότι υπάρχουν 330 προφητείες στην Παλαιά Διαθήκη. Και η Καινή Διαθήκη μας αναφέρει από αυτές τις προφητείες μερικές. Μας αναφέρει τον Ηρώδη που έσφαξε τα νήπια. Μας αναφέρει επίσης τη χώρα που είναι η Βηθλεέμ. Οι τρεις μάγοι πήγαν και ρώτησαν, μάλλον ρώτησαν τους τρεις μάγους που πρόκειται να γεννηθεί και αυτοί ήξεραν, γιατί ήταν φιλόσοφοι, ήταν ερευνητές μάλιστα αυτοί, αστρονόμοι και όχι αστρολόγοι, γιατί η αστρολογία είναι στις απόκριβες επιστήμες, δεν τη δέχεται ο χριστιανισμός στην αστρολογία, ήταν αστρονόμοι, οι οποίοι του είπαν στη Βηθλεέμ θα γεννηθεί και όντως έγινε στη Βηθλεέμ η γέννηση του Χριστού, όπως ξέρουμε. Σ' ακούμε. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να δούμε λίγο από την εικόνα της γέννησης του Χριστού από ένα πολύτιμο πόνημα του μοναχού Παταπίου Καυσουκαλυβίτου λίγα πράγματα όσον αφορά την θεολογία της εικόνας. Το πρώτο λοιπόν που βλέπουμε στην εικόνα είναι το σπήλαιο, το οποίο έχει μαύρο χρώμα, ενώ το πρόσωπο του Χριστού είναι ανοιχτό και λαμπερό. Εδώ ο αγιογράφος κάνει συμβολικά μια αντίθεση ανάμεσα στο σκότος της κοινωνίας της εποχής όπου έρχεται ο Χριστός, μιας κοινωνίας ειδωλολατρείας και παραχμής, και στο φως την ελπίδα που έρχεται να δώσει ο Χριστός. Το τοπίο που διαδραματίζεται το θαυμαστό αυτό γεγονός είναι λιτό. Στο κέντρο της εικόνας υψώνεται ένα βουνό. Το σκοτεινόχρωμο σπήλαιο στο εσωτερικό του βουνού αυτού, όπου διαδραματίζεται το γεγονός της συνανθρώπινης του Θεού. Επίσης, θα παρατηρήσουμε τη φάτνη και το θείο βρέφος το οποίο είναι σπαρκανωμένο, είναι δηλαδή τοποθετημένο μέσα σε ένα φέρετρο. Γιατί αυτό μαζί με τη χαρά της γέννησης αποδίδεται και η πορεία αυτού του παιδιού, το οποίο γεννήθηκε για να θυσιαστεί και να πεθάνει για όλους μας. Και βλέπουμε πως είναι σπαρκανωμένο όπως συνήθιζαν για τους νεκρούς εκείνη την εποχή. Θα δούμε επίσης ότι το πρόσωπο της Παναγίας είναι μεγαλύτερο και ξεχωρίζει. Η Παναγία απεικονίζεται σχεδόν καθιστή για να δηλώσει ότι η γέννηση έγινε ανώδυνα, χωρίς πόνους. Η θέση της Παναγίας έχει μια εξέχουσα θέση στην εικόνα. Τα ζώα δηλώνουν μια προφητεία και στυλιτεύουν την αποστασία του εκλεκτού λαού που δίδεται παράδειγμα προς αποφυγή, ώστε εμείς να μην αρνηθούμε τον Χριστό, αλλά να τον αναγνωρίσουμε ως αληθινό Χριστό και Μεσσία. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά για την θεολογία της εικόνας, αλλά δεν έχουμε το χρόνο. Δεν έχουμε το χρόνο. Και μόνο θα κλείσω
ίσως το αναφέρεις και εσύ, αλλά θα το επισημάνω για τους μάγους, για τα τρία δώρα και το συμβολισμό, και θα δίνω το λόγο σε σένα για να το αναφέρεις. Εντάξει. Οι μάγοι ως γνωστόν έκαναν, αγαπητοί φίλοι και αδελφοί, τρία δώρα στον Χριστό. Τρία δώρα. Το ένα δώρο τον αντιπροσωπεύει σαν βασιλιά, γιατί είναι από χρυσάφι. Στο βασιλιά δεν δίνεις τώρα σιδερένια δώρα ή μπρούτζινα, του δίνεις χρυσά δώρα. Το χρυσό μετάλλιο το παίρνει ο βασιλιάς, ας πούμε. Εκτός τούτου, το δεύτερο δώρο ήταν Λίβανος. Λίβανος είναι το λιβάνι που λέμε εμείς. Από τότε λιβανίζανε οι άνθρωποι το Θεό, την Παλαιά Διαθήκη. Τώρα λοιπόν, στο Χριστό, οι τρεις μάγοι έφεραν λιβάνι. Γιατί τον αναγνώριζαν και σαν Θεό, αναγνώριζαν τη θεότητά του. Άνθρωπος μεν, Θεός δε. Και ως άνθρωπος είναι και θνητός. Ο Κύριος πέθανε, πραγματικά πέθανε και ανέστη, έτσι δεν είναι? Επομένως, το τρίτο δώρο έπρεπε να απευθύνεται σε άνθρωπο. Και τι ήταν το τρίτο δώρο? Το τρίτο δώρο ήταν η Σμύρνα. Η Σμύρνα με την οποία τα αρχεύουν τα σώματα τότε για να μην μυρίζουν, τα τυλίγανε με τη Σμύρνα, και οι Αιγύπτιοι άλλωστε τις μούμιες, ας πούμε, έτσι τις κάνανε. Κατά κάποιο τρόπο και οι Εβραίοι έτσι κάπως κάνανε στο σώμα, όχι πως γινότανε μούμια το σώμα με αυτό, αλλά τουλάχιστον αποφεύγανε τη μεγάλη αποσύνθεση του σώματος. Έτσι αυτά τα τρία δώρα ήταν συμβολικά. Δώρα σε βασιλιά, σε Θεό και σε άνθρωπο. Αυτά λοιπόν ήταν τα τρία δώρα που κάνανε οι μάγοι στο Χριστό. Βέβαια ετεροχρονισμένα. Εμείς τους έχουμε βάλει τους μάγους μαζί στο σπηλιά με τη γέννηση του Χριστού. Ήρθαν αργότερα, γι' αυτό και ο Ηρώδης το δεύτερο χρόνο που ήρθαν οι μάγοι αποφάσισε να σφάξει τα νήπια. Τα οποία νήπια, μη σκανδαλίζεται κανείς, είναι οι πρώτοι μάρτυρες του Χριστού. Δηλαδή, ζουν αγγελική ζωή μαζί με τον Θεό από τότε. Γιατί στερήθηκαν την πρακτική ζωή αυτή που έχουμε εμείς. Η Φάτινη λοιπόν έχει και ένα λαμπερό αστέρι. Τι ήταν αυτό το αστέρι? Οι περισσότεροι νομίζουν ότι ήταν ένα αστέρι του ουρανού που οδηγεί. Αλλά ένα αστέρι του ουρανού δεν μπορεί να οδηγήσει. Γιατί και οι ναυτικοί με ένα αστέρι δεν πάνε με τα καράβια. Θέλει δύο αστέρια για να. Δηλαδή γίνεται ένα σταυρό στο σημείο που βρίσκεται το καράβι. Δεν μπορεί να βρεθεί έτσι. Άρα λοιπόν, όταν βλέπει και κινείται όλο ο ουρανό, δεν μπορεί να καταλάβει τι γίνεται. Αυτό το αστέρι πήγαινε αντίθετα προ τα άλλα. Και έτσι ήταν ένα άγγελο, όπω λένε οι πατέρε τη Εκκλησία, αγαπητοί Άργυροι, ήταν ένα άγγελο, ο οποίο οδηγούσε του ανθρώπου, του τρει μάγου, στην κατοικία του Χριστού για να τον προσκυνήσουν και να του δώσουν τα δώρα. Δεν είναι περιεργό το ότι αυτοί οι τρει άνθρωποι δεν ήταν από το Ισραήλ? Γιατί από όλες τις χώρες εκεί κοντά ήταν ενήμεροι για την Παλαιά Διαθήκη, τι λέει αυτό το βιβλίο και λοιπά, μελετούσαν, ήταν μελετητές, ας πούμε, όπως οι αρχαίοι Έλληνες ήταν μελετητές, ήταν σοφικοί ερευνητές και αστρονόμοι, όπως είπαμε, αυτοί οι άνθρωποι. Έρχονται λοιπόν στη Φάτνη και εκεί βρίσκουν τους αγγέλους, οι οποίοι υπερίπτανται κατά κάποιο τρόπο με τις φωνές τους πάνω από το σπήλαιο και ψάλλουν το σανά, ψάλλουν αυτό που ψέλνουμε και εμείς στα Χριστούγεννα, δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Η Παναγία λοιπόν συγκρατούσε και στην καρδιά της όλα αυτά τα πράγματα που είπαμε προηγουμένως και τα βλέπε αυτά, ήταν εκεί βοσκοί, έτσι, ήταν εκεί βοσκοί, οι οποίοι από άγγελο οδηγήθηκαν λόγω της απλότητας των ανθρώπων αυτών, δηλαδή λίγοι ήταν εκεί γύρω από τον Χριστό, οι βοσκοί, οι μάγοι και οι άγγελοι από πάνω και η Άγια Οικογένεια. Οι βοσκοί λοιπόν ειδοποιήθηκαν από τον άγγελο ότι γεννιέται ο Θεός και με την απλοϊκότητα που είχαν το πιστέψανε και πήγαν και προσκυνήσανε το Θείο Βρέφος. Ο Χριστός λοιπόν, ο Χριστός ήταν αυτός ο οποίος θα έσωζε την ανθρωπότητα και όλους εκείνους οι οποίοι θα τον πιστέψουν, γιατί η ανθρωπότητα είναι άσωτη, είναι εκτός σωτηρίας, εάν δεν πιστέψει τον Χριστό. Αυτό είναι πασιφανές, γιατί ο Χριστός είναι το παν, όπως έλεγε και ο πατήρ Πορφύριος, είναι το παν, λέει παιδιά ο Χριστός, είναι το παν. Ο Χριστός είναι αδερφός σας, ο Χριστός είναι τα πάντα. Εάν λοιπόν δεν πιστέψουμε τον Χριστό, είναι δύσκολο να οδηγηθούμε κοντά στο Θεό και στο Παράδεισο, έτσι. Αλλά εγώ να μην μακρηγορήσω και να συνεχίσουμε ακόμα. Εγώ θα αναφέρω κάποια λόγια
του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και δεν θα πω κάτι άλλο. Ναι. Μυστήριο παράξενο και παράδοξο αντικρίζω, βοσκών φωνές φτάνουν στα αυτιά μου. Δεν παίζουν σήμερα με τις φλογέρες τους κάποιο τυχαίο σκοπό, τα χείλη τους ψάλλουν ύμνο ουράνιο. Οι άγγελοι υμνολογούν, οι αρχάγγελοι ανυμνούν, ψάλλουν τα χερουβίμ και δοξολογούν τα σεραφείμ. Πανεγυρίζουν όλοι βλέποντας τον Θεό στη γη και τον άνθρωπο στους ουρανούς. Σήμερα η Βηθλεέμ μιμήθηκε τον ουρανό. Αντί για αστέρια, δέχτηκε τους αγγέλους. Αντί για ήλιο, δέχτηκε τον ήλιο της δικαιοσύνης. Και μη ζητάς να μάθεις το πώς, γιατί όπου θέλει ο Θεός, ανατρέπονται οι φυσικοί νόμοι. Εκείνος λοιπόν το θέλησε και το έκανε. Κατέβηκε στη γη και έσωσε τον άνθρωπο. Όλα συνεργάστηκαν μαζί του για αυτόν τον σκοπό. Οι μάγοι ήρθαν οι μάγοι για να τον προσκυνήσουν. Οι ποιμένες για να τον δοξολογήσουν. Οι τελώνες για να τον κηρύξουν. Οι πόνες για να του προσφέρουν μοίρα. Η Σαμαρίτισσα για να ξεδιψάσει. Η Χαναναία για να ευεργετηθεί. Αφού λοιπόν όλοι σκητούν από χαρά, θέλω κι εγώ να σκητήσω. Θέλω να χορέψω. Θέλω να πανηγυρίσω. Δίχως κιθάρα, δίχως αυλό, δίχως λαμπάδες αναμένες στα χέρια μου, πανηγυρίζω κρατώντας αντί για αυτά τα σπάργανα του Χριστού. Αυτά είναι η ελπίδα μου, αυτά είναι η ζωή μου, αυτά είναι η σωτηρία μου, αυτά είναι ο αυλός μου, αυτά είναι η κιθάρα μου. Γι' αυτό τα έχω μαζί μου, για να πάρω από τη δύναμη τους δύναμη, για να φωνάξω μαζί με τους αγγέλους, δόξα στον ύψιστο Θεό και με τους ποιμένες και ειρήνη στη γη, ευλογία στους ανθρώπους. Ωραίο που είναι αυτό το κομμάτι. Πολύ ωραίο. Θαυμάσιο, θαυμάσιο. Είναι Άγιος, γιατί τον λέγανε Χρυσόστομο. Και ξέρετε, ο Άγιος Χρυσόστομος δεν έγραφε ο ίδιος. Αλλά έγραφαν άλλοι. Οι ταχυγράφοι λέει γράφανε. Αυτός ήταν αυθόρμητος, μίλαγε μόνο και μετά του παρουσιάζανε τι είχε πει. Και από αυτά συνετάχθησαν τα βιβλία του Αγίου Χρυσόστομου. Σπουδαίο πράγμα. Τώρα να δούμε και τι είπανε και άλλοι άνθρωποι για τον Χριστό, έτσι. Υπάρχει ο ανήμιστος καθηγητής, ο Λεωνίδας Φιλιππίδης, αγαπητοί φίλοι, ο οποίος είναι καθηγητής θεολογίας και ο οποίος έχει συγκεντρώσει όλες αυτές τις προφητείες, τις περισσότερες δηλαδή, γιατί δεν μπορεί κανείς όλες. Και αρχίζουμε από τους Ασσυρίους, από το όνειρο του Ναβουχοδονόσορα, που είδε όλες τις βασιλείες και του το εξήγησε ποιος, ένας 20χρονος Εβραίος, όπου λέγεται προφήτης. Ο προφήτης των Εβραίων, ο Δανιήλ λοιπόν. Ο Δανιήλ ήταν ο προφήτης ο οποίος 20 χρονών του είπε για το όνειρό του. Του λέει: Χρυσή κεφαλή του αγάλματος, είχε δει ένα άγαλμα αυτός και τρομοκρατήθηκε μέσα στον ύπνο του. Χρυσή κεφαλή είσαι εσύ, μετά είναι η Περσική Αυτοκρατορία, μετά η Ελληνική και μετά η Ρωμαϊκή. Λοιπόν, αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι σοβαρά, πολύ σοβαρά να τα ξέρει κανείς. Ο Ισαΐας είπε ότι ο Χριστός είναι ένα παιδί, ο οποίος είναι ο Θεός της ειρήνης. Παιδί και Θεός της ειρήνης. Επίσης, είπε ο Ισαΐας ότι είναι πατήρ του μέλλοντος αιώνος και δεν θα εκλείψει ποτέ η βασιλεία του. Τι να καταλάβει κανείς τότε εκείνη την εποχή. Ένα παιδί που θα είναι αιώνιο και τέτοιο. Και όμως αυτά αφορούν τον Χριστό αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, έχουμε επίσης τον Ισαΐα να λέει ότι ήρθε σωτηρία στον κόσμο γιατί οι λεπροί θα γίνονται καλά, οι τυφλοί θα βλέπουν, οι κουτσοί θα περπατούν και οι νεκροί θα ανασταίνονται. Αυτό ακριβώς είπε και ο Χριστός για τον Ιωάννη όταν ρώτησε ο Ιωάννης «Είσαι εσύ ο Μεσσίας» μέσω των μαθητών. Και είπε ο Χριστός «Πηγαίνετε και πέστε τους ότι τώρα οι νεκροί ανασταίνονται, οι κουφοί μιλούν, οι τυφλοί βάζουν μάτια». Και όλα αυτά τα πράγματα. Και τότε κατάλαβε ο Ιωάννης ότι δεν μπορεί να είναι άλλος παρά ο Ιησούς, ο Ναζωραίος, να είναι ο Μεσσίας που περιμένει ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη. Τώρα, ο Σωκράτης, ο πρίτανης των φιλοσόφων, είχε λίγο πριν να πιει το κόνιο, είπε «Ο φύλακας άγγελός μου μου λέει ότι πάω καλύτερα από εσάς». Και βέβαια, γιατί αυτοί είχαν κρίμα που τον συκοφαντήσανε. Συκοφάντες, τρεις συκοφάντες είχε ο Σωκράτης και του δώσανε το κόνιο τελικά, τον καταδικάσανε. Λοιπόν, και λέει εγώ πάω καλύτερα, κάπου καλύτερα. Φαίνεται ότι είχε πληροφορία από τους αγγέλους, από τον Θεό αν θέλετε, ότι είναι ο αδικημένος και θα βρει το δίκαιο του στον ουρανό. Κοιτάξτε, ο Πλάτωνας επίσης μίλησε, λέει αυτό τον δίκαιο λέει, θα τον ανελασκολοποιήσουν, θα τον σκοτώσουν, θα τον μαστιγώσουν πρώτα
και θα τον καρφώσουν σε πάσαλο, σε ξύλο. Δεν είπε σταυρό, κοντά είναι. Ο Οβίδιος, ο Ρωμαίος ποιητής, γράφει: «Ο Θεός θα κατέβει στη γη φανερά και θα εξευβενήσει τους ανθρώπους». Ποιος? Ο Οβίδιος. Προ Χριστού. Οι Δρυΐδες και οι Γαλάτες αναφέρονται για μια Παρθένο η οποία θα γεννήσει. Λοιπόν, οι πρόγονοι των Γερμανών και οι Σκανδιναβοί μιλούν για τον ήρωα Θόρ της μυθολογίας που θα πολεμήσει με τον μεγάλο φίδι που λέγεται Μιγδάλ, ο οποίος λέει θα τραυματιστεί και θα πεθάνει. Τώρα αυτά. Ποιος θα καθοδηγεί αυτό το πράγμα, δεν είναι το Άγιο Πνεύμα, το οποίο του δίνει και σε αυτό. Οι Κινέζοι είπαν, θα έρθει, λέει, περίμεναν το σοφό των σοφών, τον ουράνιο ποιμένα, ο οποίος θα εμφανιστεί από τη Δύση. Γιατί βέβαια το Ισραήλ είναι δυτικά από την Κίνα. Έτσι, εμείς είμαστε ανατολικά. Βλέπουμε Ανατολή το Ισραήλ. Έχουμε ακόμα 2 λεπτά να τα εξοδέψουμε λέγοντας για τον τελευταίο Βούδα, ο οποίος 500 χρόνια π.Χ. είπε ότι σε λίγο, σε κάποια χρόνια αργότερα, θα σταματήσει, λέει, κάθε θρησκεία πάνω στη γη, γιατί θα βγει μια καινούργια θρησκεία, η οποία θα είναι η αληθινή. Και αυτός θα είναι φωτισμένος πλήρως και θα είναι ο αίτητος διδάσκαλος. Πώς θα είπε και αυτός αυτά τα πράγματα? Και τελευταία, ο Βαλάμ ήταν ένας προφήτης, τον οποίο ο βασιλιάς Βαλάκ τον πήγε λίγο πριν στη μάχη και του λέει: «Θέλω να καταραστείς τους Εβραίους. Να καταραστεί ο Εβραίος για να νικήσουμε εμείς». Και όταν πήγε ο Βαλάμ, δεν ξέρω αν το ξέρει αυτό. Ναι, το ξέρω. Πήγε ο Βαλάμ και είδε το λαό κάτω όπως ήταν και κάτι του έκανε κλικ, ας πούμε, και λέει: «Εγώ να καταραστώ αυτό το λαό, που από αυτό το λαό θα βγει, λέει, εκείνος ο οποίος, λέει, θα έχει μια διαρκή βασιλεία και η βασιλεία του δεν θα έχει τέλος». Όχι, του λέει, δεν εγκαταργέμαι εγώ αυτό το λαό. Και θέλει να το επιστρέψει και τα λεφτά που είχε πάρει. Βλέπω το Μεσσία, λέει, και αναγγέλω ότι αυτός είναι ο αιώνιος βασιλιάς. Είπε ο Βαλάμ, φωτισμένος βέβαια από το Θεό και λοιπά. Τι να πούμε για τον προθυμηθέα Δεσμότη, ο οποίος δεν μας παίρνει ώρα πια. Τι να πούμε, το πει κάποιος. Όχι, δεν τελείωσε η ώρα. Ο Προμηθέας Δεσμότης τον επλησιάζει, νομίζω, ο Ερμής, αν δεν κάνω λάθος, γιατί δεν θυμάμαι και όλα, και του λέει: «Θα σε ελευθερώσω εγώ». Και του λέει: «Μην σκάς, δεν πρόκειται εσύ να με ελευθερώσει». Λέει: «Θα με ελευθερώσει ο γιος της Παρθένου». Πού ήξερε την Παρθένο ότι θα γεννήσει κάποιον που θα τον ελευθερώσει? Σωστά. Φοβερά πράγματα. Σωστά. Αυτά λοιπόν είναι, αγαπητοί φίλοι, μερικά πράγματα που σας είπαμε ακροθυγώς σήμερα, γιατί είναι τεράστιο το θέμα αυτό της ελεύσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος για μας πρέπει να είναι το παν, διότι αυτό σώζει την Ελλάδα, η Παναγία σκεπάζει την Ελλάδα και ο Χριστός. Αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να μείνουμε εμείς 3.000 χρόνια σε αυτόν τον τόπο, θα είχαμε διαλυθεί. Αλλά αυτή η συνοχή, αυτή η πίστη, αυτή η αγάπη που έχουμε προς τον Χριστό και την Παναγία πάντοτε μας σώζει. Έχω μισό λεπτό να κάνω ένα. Μισό λεπτό. Ποια είναι τα καλύτερα Χριστούγεννα? Είναι εκείνα τα Χριστούγεννα που κάνουμε με τον Χριστό μαζί. Τι θα πει Χριστούγεννα άλλωστε? Να ζήσουμε τον Χριστό εκείνη τη μέρα μέσα στην καρδιά μας. Να τον κλείσουμε μέσα στην καρδιά μας με τη θεία κοινωνία, με την εκκλησιαστική ακολουθία, την ιερά υμνολογία, ολόκληρο τον Αιωγέννητο Χριστό μέσα στην καρδιά μας. Να γίνει δηλαδή η καρδιά μας φάτνη και λίγνον της αιώνιας ζωής. Αυτά. Αμήν. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη εκπομπή. Χαίρετε, Κύριο. Γεια σας και από μένα.